Υπάρχει και κάποιος που έχει χαρεί πάρα πολύ που μένουμε σπίτι. Η Ελληνίδα μάνα. Έλα φοφό κατάμα, θες, μένουμε σπίτι, δεν μπορώ να βγω τα παιδιά, τέλειο, ναι. Το παίρνω εδώ και 2 λεπτά όμως το δικό μου και δεν το σηκών. Αυτή η φίλη του η αχαήρευτη θα τον παρασέρνουν και από το Viber, να με το θυμηθείς. Έλα παλικάρι μου, γιατί δεν το σηκώνεις, 2 ολόκληρα λεπτά σε παίρνει η Μανώλα. Αφού είσαι σπίτι τώρα, τι κάνεις και δεν το σηκώνεις. Και ξέρεις ότι έχω την καρδιά μου. Δηλαδή να μην πάω από τον κορονοϊό να πάω από αυτό, δεν με λυπάζει καθόλου. Όχι αγόρι μου, δεν ήθελα κάτι, έτσι πήρα. Να απλά αυτή η καινούργια που έχει μπλέξει είναι πολύ σουρτούκο. Την άκουσα εγώ να βήχει τις προάλλες που σου πήρα. Να με το θυμηθείς, αυτή τον έχει τον κορονοϊό. Μην την ξαναδείς αγόρι μου, λυπήσου τη Μανούλα. Άκου τι θα σε πω και μην του πεις πουθενά. Ο πατέρας έχει κρατήσει μια κούτα χαρτιά υγείας. Θα σε στείλω εγώ με την κούρη. Θα βάλω και 2 καυγουλάκια μέσα. Ναι, ναι, ναι. Μην παίρνεις από το σούπερ μάρκετ, παιδί. Με αυτά μπορεί να έχουν τον κορονοϊό. Μόνο το δικό μας το κουτέτσι να εμπιστεύεις. Να το, η καρδιά μου. Ο δικός μου ο ιός θα με πιθάνει εμένα. Όχι ο κορονοϊός. Άιντε, σ' αφήνω τώρα πηδάκι μου να βάλω πλυντήριο, ναι. Άιντε, τα λέμε αύριο.